θέλει να αλλάξει, λέει, ένα μεγάλο αριθμό υποστρατήγων και αντιστρατήγων. Θα τα πούμε όμως, μείνετε μαζί μας. Σε δύο λεπτά είμαστε πάλι κοντά σας. Το κίνημα Υπέρβαση συνέδρα με τον Νίκο Νικολόπουλο και στην κατάθεση των ερωτήσεων κοινοβουλευτικού ελέγχου που έκανε τόσο για το θέμα Χριστοφοράκου όσο και για το ζήτημα των θαλασσοδανείων του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, και τον συνοδέψαμε σήμερα εδώ προκειμένου να καταθέσει και τις δύο αναφορές στον Οικονομικό Εισαγγελέα, από τις οποίες προκύπτουν δύο θεμελιώδη ζητήματα. Το πρώτο είναι ότι στην υπόθεση Χριστοφοράκου είτε υπάρχει δωροδοκία είτε υπάρχει δωρεά, σε κάθε περίπτωση συντρέχουν διαφορετικά μεν, αλλά πάντα οικονομικά εγκλήματα, τα οποία είναι κακουργηματικού χαρακτήρα και διώκονται αυθεπαγγέλτως. Ενημερώσαμε λοιπόν σήμερα τον κύριο Εισαγγελέα, προκειμένου να ασκήσει τις δέουσες ενέργειες, ούτως ώστε είτε στη μία περίπτωση είτε στην άλλη, όσοι πρέπει να τιμωρηθούν, να τιμωρηθούν, γιατί τα ποσά είναι τεράστια, μιλάμε για εκατομμύρια ευρώ κατά περίπτωση. Είτε δωροδοκίας, είτε φοροδιαφυγής, επειδή δεν καταβλήθηκε ο φόρος δωρεάς από το 2004 μέχρι σήμερα. Στη δεύτερη περίπτωση, που αφορά τα θαλασσοδάνεια, τα κόκκινα δηλαδή δάνεια του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, όλοι οι Έλληνες γνωρίζουμε ότι το 2013, με μια πραγματικά κατάπτυστη τροπολογία που πέρασε νύχτα στη Βουλή, επιχειρήθηκε να δοθεί ασυλία στους τραπεζίτες που χορήγησαν αυτά τα δάνεια στα δύο αυτά κόμματα. Αυτή όμως η τροπολογία είχε μία βασική προϋπόθεση προκειμένου να υπάρχει ασυλία. Ότι αυτά τα δάνεια χορηγήθηκαν εφαρμόζοντας οι τραπεζίτες που τα χορήγησαν όλες τις κανονιστικές πράξεις της Τράπεζας της Ελλάδος περί της νομιμότητας της χορήγησης αυτών των δανείων. Και μιλάμε για πράξεις του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος που έχουν προκύψει κατόπιν ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο της Βασιλείας, της Συνθήκης της Βασιλείας και των άλλων πράξεων του διοικητή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πλέον. Εμείς λοιπόν αποδεικνύουμε από το δικόγραφο που προσκομίσαμε ότι δεν έχει τηρηθεί σωρία τέτοιων κανονιστικών διατάξεων. Δεν μιλάμε ούτε για μία, ούτε για δύο, ούτε για πέντε. Μιλάμε για δεκάδες πράξεις του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, τις οποίες παραβίασαν οι τραπεζίτες που χορήγησαν τα συγκεκριμένα θαλασσοδάνεια σε ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Οικονομικός Εισαγγελέας έλαβε πολύ σοβαρά υπόψη του αυτό το στοιχείο και μας ενημέρωσε ότι επειδή αυτή η υπόθεση έχει πάει στο αρχείο, με τα νεότερα στοιχεία που προσκόμισε σήμερα ο Νίκος Νικολόπουλος, αυτή η υπόθεση θα ανασυρθεί από το αρχείο προκειμένου να αποδοθούν οι ποινικές ευθύνες στους τραπεζίτες που κλέψαν τα χρήματα του Κοσμά και τις καταθέσεις όλων των Ελλήνων, προκειμένου να μοιράζουν θαλασσοδάνεια σε κόμματα, σε ταβατζίδες και σε διαμπλεκόμενα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Επισκεφθήκαμε σήμερα τους οικονομικούς εισαγγελείς και καταθέσαμε ένα υπόμνημα από 12 σελίδες, γιατί μετά το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της κυριακάτικης Real News, εκεί όπου η εφημερίδα του κυρίου Νίκου Χατζηνικολάου απεκάλυπτε την εισαγγελική πρόταση για την αθώωση του κυρίου Χριστοφοράκου για τα κακουργήματα που είχε παραπεμφθεί, αφού όπως και στην γερμανική δικαιοσύνη έγινε αποδεκτό, αλλά και εδώ διαθυλείται, τα πολιτικά κόμματα, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, είχαν λάβει μεγάλα χρηματικά ποσά από τη Siemens, ήρθαμε για να καταθέσουμε όσα οι συνεργάτες μας, ο πρόεδρος του κινήματος Υπέρβαση, ο Κυριάκος Τόμπρας, αλλά και το νομικό τμήμα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, θεώρησαν πολύ πολύ σημαντικά. Δεν πίστευαν τότε και έλεγαν ότι είμαστε γραφικοί και πολλούς άλλους τέτοιους γνωστούς χαρακτηρισμούς. Καλά, και δεν το έπαιζε και κανένα μέσο ενημέρωσης, εννοείται αυτό, έτσι. Ήταν αμεληταία είδηση. Στην γερμανική δικαιοσύνη, ακούσατε, υπόθησαν, καταγράφησαν στην ακροαματική διαδικασία, στη δίκη δηλαδή, όλα αυτά, όλες αυτές οι κακουργηματικές πράξεις.
Και εδώ τίποτα. Εάν δεν υπήρχε λοιπόν η εφημερίδα του Νίκου του Χατζηνικολάου, η Real News, να αποκαλύψει, κανένας άλλος δεν μιλούσε. Εκτός ελαχίστων που επιμέναν όπως επιμένουμε και σήμερα. Κυριάκο, έχεις το λόγο. Νίκο μου, το βίντεο που είδαμε χρονολογείται Μάρτιο 2016. Να τα ακούν οι τηλεθεατές μας. Εμείς αυτόν τον αγώνα για να βγει η δικογραφία για τα δάνεια των κομμάτων από το αρχείο, την ξεκινήσαμε το Μάρτιο του 2016. Όπως καλά είπες, δεν πίστευε κανένας ότι θα πετυχαίναμε αυτόν τον αγώνα. Αλλά να εξηγήσουμε και στους τηλεθεατές μας πώς και γιατί πέτυχε αυτός ο αγώνας. Δεν έφτασε να καταθέσουμε μία μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία Οικονομικού Εγκλήματος. Εσύ θυμάμαι, Νίκο, την ημέρα που την καταθέσαμε αυτή τη μηνυτήρια αναφορά, έκανε σαν ο κάτω το γραφείο του κυρίου Δραγάτση, χτύπαγε στο χέρι στο τραπέζι και η φωνή σου ακουγότανε σε όλο τον όροφο στο κτίριο του ΣΔΟΕ. Προκειμένου να καθίσουν να μας ακούσουν οι οικονομικοί εισαγγελείς. Γιατί είχαν διώξει τον Πεπόνι. Είχαν διώξει τον Πεπόνι και μετά μας κορόιδευαν. Που δυσκολευότανε, αγαπητέ μου Νίκο, πολύ να μας ακούσουν. Γιατί ήταν οι ίδιοι που βάλαν την υπόθεση στο αρχείο το 2013. Και εμείς πήγαμε να τους πούμε ότι δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους. Γιατί σύμφωνα με την προϋπόθεση Β της κατάπτυστης αυτής τροπολογίας, δεν είχαν τηρηθεί οι κανονιστικές πράξεις του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Με ένα λοιπόν δικόγραφο και με μαρτυρικές καταθέσεις, τόσο δική μου όσο και του Λεωνίδα του Στάμου, αναδείξαμε δεκάδες πράξεις του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος που παραβιάστηκαν και κακώς λοιπόν πήγε η δικογραφία στο αρχείο. Και μετά από 2,5 χρόνια, Νίκο μου, να το πούμε, χρειάστηκαν 2,5 χρόνια, χρειάστηκαν τηλεοπτικές εκπομπές, χρειάστηκαν δεκάδες δικές σου ερωτήσεις στη Βουλή, χρειάστηκε κινητοποίηση σε πολιτικό και σε μηδιακό επίπεδο. Καταφέραμε επιτέλους να βγει αυτή η υπόθεση από το αρχείο. Και η Εξεταστική Επιτροπή, μην το ξεχνάμε. Και η Εξεταστική Επιτροπή, έτσι, και θα πω εγώ, Νίκο μου, ότι έγινε από πολλές μεριές αγώνας αυτή η υπόθεση να θαυτεί και να παραμείνει στο αρχείο. Το γεγονός όμως ότι πετύχαμε να τη βγάλουμε αυτή την υπόθεση από το αρχείο και το γεγονός ότι ο αγώνας αυτός δικαιώθηκε, αν και δεν δικαιώνονται όλες οι αγώνες, αυτός όμως ο αγώνας δικαιώθηκε, αυτό είναι για τους τηλεθεατές μας για να ξέρουν ότι υπάρχουν αγώνες που δεν πάνε χαμένοι, δεν πρέπει να σηκώνουμε τα χέρια και δεν πρέπει να παραδιδόμαστε. Λοιπόν, δίπλα στον Κυριάκο είναι ο Γιάννης ο Ντάσκας. Αμέσως, κύριε Κανελάκη, αμέσως.